πόσο εύκολο ήταν για σένα να εξηγήσεις στα παιδιά ότι ξέρεις, δεν είμαι πια μαζί με τον μπαμπά και αυτή τη μετάβαση, την αλλαγή. Ναι. Και ακόμα και σήμερα. Όσο τρελό και αν ακουστεί, δεν το εξήγησα ποτέ. Με τον Κωνσταντίνο έτσι κι αλλιώς δεν ζούσαμε μια συμβατική ζωή. Τα παιδιά ήταν πότε με τον έναν γονιό, πότε με τον άλλον, πότε στο Ντουμπάι, πότε στην Ελλάδα, πότε με μια γιαγιά, πότε με την ταντά τους που επίσης είναι σε δεύτερη μαμά τους. Είμαι ευλογημένη σε αυτό το κομμάτι. Έχω μια ταντά που είναι, πραγματικά είναι σε δεύτερη μάνα στα παιδιά. Οπότε δεν ήμασταν μια οικογένεια που ήμασταν από το πρωί μέχρι το βράδυ μαζί και ξαφνικά χωριστήκαμε. Για να καταλάβεις, ο μεγάλος μου γιος του πήρε 1,5 χρόνο για να με ρωτήσει: «Μαμά, να σε ρωτήσω κάτι, δεν είσαστε πια παντρεμένοι με τον μπαμπά?» Παρόλο που μέναμε σε χωριστά σπίτια, αλλά στο ίδιο συγκρότημα και μένουμε ακόμα στο ίδιο συγκρότημα. Το έχουμε φροντίσει αυτό για να είμαστε όλοι κοντά. Και του λέω: «Όχι, δεν είμαστε». Και μου λέει: «Γιατί δεν μου το είπες νωρίτερα?» «Γιατί δεν με ρώτησες. Τώρα που με ρωτάς, στο λέω». Εσύ από την πλευρά σου έγινε.